τιμητική αυτή εκδήλωση, αφιερωμένη στη συμβολή της γυναίκας στην έρευνα, αποτυπώνει την εξίσου σημαντική ενεργό δράση της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων. Οι γυναίκες καλούνται να διαλέξουν δυστυχώς μεταξύ της μητρότητας, της οικογένειας, του κοινωνικού τους ρόλου αυτού και του ρόλου του επαγγελματικού. Η συνεισφορά των γυναικών στην έρευνα και την επιστήμη είναι σημαντικότατη, ωστόσο ακόμα και σήμερα εξακολουθούν να υπάρχουν αγκυλώσεις και εμπόδια στο δρόμο τους, εξαιτίας κυρίως των κοινωνικών επιταγών. Βλέπουμε πολλές να πηγαίνουν και για μεταπτυχιακά και για διδακτορικά. Χάνονται όμως μετά ακριβώς αυτό το κομμάτι, δηλαδή μετά τα διδακτορικά, μειώνεται πάρα πολύ ο αριθμός των γυναικών σε θέσεις ευθύνης, σε θέσεις επικεφαλής εργαστηρίων. Είναι πολύ σημαντικό για όλες τις γυναίκες, για όλα τα κορίτσια και εμείς ως Υπουργείο και ως αρμοδιότητα την ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία στις γυναίκες, στα κορίτσια, να κυνηγήσουν τα όνειρά τους, να κάνουν αυτό που τους αρέσει, αυτό που αγαπούν, χωρίς στερεότυπα, χωρίς προκαταλήψεις και χωρίς εμπόδια. Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που διοργάνωσε η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 40 χρόνια του Ιδρύματος, αναδείχθηκε ο ρόλος αλλά και η αξία της γυναίκας στην έρευνα. Στο ΙΤΕ διαχρονικά είχαμε την τύχη να έχουμε πολλοί άξιες επιστήμονες να εργάζονται ως ερευνήτριες, ως συνεργαζόμενα με ΛΙΒΕΠ στα Ινστιτούτα του ΙΤΕ και να εκπαιδεύσουμε επίσης πολλές νεαρές κοπέλες οι οποίες στη συνέχεια ακολούθησαν μια λαμπρή καριέρα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Το ΙΤΕ, το οποίο είναι ένα από τα καλύτερα ερευνητικά κέντρα της χώρας με διεθνείς διακρίσεις, έχει πολύ ψηλά το ρόλο της γυναίκας και η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων κάνει πολύ σπουδαία δουλειά. Στόχος της Επιτροπής που δραστηριοποιείται τα τελευταία 2 χρόνια είναι η προώθηση της ισότητας των φύλων και της καταπολέμησης των κάθε είδους διακρίσεων. Θέλουμε να ενδυναμώσουμε και σε συνδυασμό και με συνεργασίες και με σωματεία γυναικών έξω από τον ερευνητικό χώρο, να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε και να εκπαιδεύσουμε και την κοινότητα ότι μπορούν οι γυναίκες. Θέλουμε να δώσουμε στις γυναίκες να καταλάβουν ότι δεν υπάρχουν ανδροκρατούμενα και γυναικοκρατούμενα επαγγέλματα. Μπορεί ο καθένας να κάνει αυτό που αγαπά χωρίς προκαταλήψεις, να κάνει αυτό που του αρέσει, αυτό που έχει σπουδάσει, αυτό που θέλει. Δεν είναι λίγο οξύμορο το γεγονός ότι είναι τη 2023 ακόμα προσπαθούμε να πούμε ότι μπορούν οι γυναίκες, μπορούν. Σίγουρα, αλλά είναι πολλά χρόνια διακρίσεων, τα οποία δεν αναιρούνται τόσο εύκολα.